Καλησπέρα. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, τελευταία μέρα του Γενάρη του 2020 και έχουμε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, vlog, email για το αποψινό μας. Καλησπέρα κυρία Πετρίδου. Η αλήθεια είναι πως σας γνώρισα μετά από παρότρυση του αδερφού μου, ο οποίος παρεμπιπτόντος σας είχε στείλει και ο ίδιος παλιότερα ένα mail. Καλησπέρα αγαπητοί. Έχω παρακολουθήσει αρκετά βίντεο σας και μπορώ να πω ότι θαυμάζω ιδιαίτερα τον τρόπο που εκφράζεστε αλλά και την ιδιαιτερότητα στη θεματολογία σας. Σε ευχαριστώ, κούκλα. Το θέμα που με απασχολεί το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα του θανάτου και συγκεκριμένα του πατέρα μου. Ήταν άρρωστος από τον καρκίνο, από καρκίνο 7 χρόνια. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα πάρα πολλές άσχημες εικόνες. Βέβαια δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά τα γεγονότα, αλλά στο θέμα του θανάτου ενός γονιού και πώς επηρεάζει ένα παιδί σε μια σχετικά μικρή ηλικία, είναι νεαρή φίλη που γράφει. Πέρα από αυτό, πώς μπορεί αυτό το παιδί να ανταποκριθεί απέναντι στο φόβο της απώλειας σε μια περίεργη ηλικία που στην πραγματικότητα τοποθετεί τις βάσεις για μια ισορροπημένη ζωή. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο πράγμα να χάσεις το γονιό σου σε όποια ηλικία και να είσαι. Εδώ συζητάμε πολύ κατά καιρούς πόσο δύσκολο είναι να χάσεις τους γονείς σου όταν είσαι ενήλικας εσύ και όταν είσαι, ξέρω εγώ, 60 χρονών και είναι οι γονείς σου 80 ή σε, ξέρω εγώ, 50 και είναι οι γονείς σου 80 ή σε 50 και είναι οι γονείς σου 90 ή σε 60 και είναι οι γονείς σου 90. Πόσο μάλλον είσαι στην εφηβεία ακόμη, να είσαι λίγο πριν την πρώτη νεότητα και να χάσεις τον πατέρα σου και μάλιστα να το χάσεις μετά από 7 χρόνια πάλι με τον καρκίνο, που είναι δύσκολη πολύ ασθένεια. Και κάποια είδη καρκίνου είναι πολύ επίπονα και ταλαιπωρητικά για τον ασθενή και σίγουρα οι οικοί του ασθενούς στενοχωριούνται, πληγώνονται, σηκώνουν βαρύ συναισθηματικό φορτίο βλέποντας τον αγαπημένο τους άνθρωπο, είτε είναι ο πατέρας τους, όπως είναι στη δική σου περίπτωση, είτε είναι το παιδί τους σε άλλες περιπτώσεις, είτε είναι ο γονιός τους, ο σύντροφος τους, να σβήνει και να ταλαιπωρείται για 7 χρόνια. Μιλάμε για μαρτύριο μεγάλο. Και λες, πώς μπορεί να επηρεάσει το παιδί σε μια σχετικά μικρή ηλικία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω για σένα, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Γνωρίζω όμως αρκετές περιπτώσεις που ο θάνατος του πατέρα σε νεαρή ηλικία ήταν challenging για τα παιδιά. Η λέξη challenging στα αγγλικά σημαίνει έφερε προκλήσεις την έννοια της δυσκολίας. Ήταν δύσκολο πράγμα να το αντιμετωπίσουν. Τώρα, το πώς μας επηρεάζει έχει να κάνει και με το τι αντιμετώπιση κάνουμε. Δηλαδή, είναι ένα ξεκάθαρα τραυματικό γεγονός η απώλεια του πατέρα. Είναι ένα ξεκάθαρα τραυματικό γεγονός η 7χρονη πάλι με τον καρκίνο. Ξεκάθαρα τραυματικό γεγονός και να το βιώνεις, που φαντάζομαι θα το βιώνεις από 10, 11, 12 ετών, από πολύ νεαρή ηλικία. Και μιλάμε για ένα μαρτύριο, ένα ordeal, όπως είναι στα αγγλικά, για μια ταλαιπωρία η οποία είναι διαρκείας. Πολύ δύσκολο πράγμα. Και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για τους οικείους του και πόσο μάλλον και για τα παιδιά, τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε μια θέση η οποία δεν είναι παντελώς αφύσικη. Είναι παντελώς αφύσικο πράγμα ο γονιός να είναι αδύναμος σωματικά και το παιδί να είναι πιο δυνατό και να έχει έγνοια το παιδί για το γονιό που είναι ασθενή, ειδικά στα ασθενείς, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Έχω πάρει τα ιστορικά χιλιάδων ανθρώπων και έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σε τέτοιες τρυφερές ηλικίες της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και μετεφηβικής ηλικίας έχουν χάσει γονέα από καρκίνο και είναι σαφώς κάτι το οποίο τους απασχολεί και τους επηρεάζει ποικίλο τρόπος. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει, σαφώς θα σε επηρεάσει. Η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να το αντιμετωπίσεις όσο πιο δημιουργικά γίνεται.
Πέρα από αυτό, λες, πώς μπορεί αυτό το παιδί να ανταποκριθεί απέναντι στο φόβο της απώλειας σε μια περίεργη ηλικία που στην πραγματικότητα τοποθετεί τις βάσεις για μια ισορροπημένη ζωή. Η ηλικία των 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, αυτές οι πολύ νεαρές ηλικίες είναι ηλικίες στις οποίες η φύση, η φυσική ροή της ζωής είναι ο νέος ο άνθρωπος να σκέφτεται τι θα κάνω με τη ζωή μου, πώς θα την κάνω καλύτερη, πώς να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα, για παράδειγμα ίσως να σπουδάσω αυτό που θέλω ή να πάω τα ταξίδια που θέλω ή να αγαπήσω ή να ερωτευτώ ή να φτιάξω μελλοντικά μια οικογένεια, ό,τι όνειρα έχει ο καθένας. Και έρχεται η απώλεια, ο θάνατος και ο εντελώς φυσιολογικός φόβος του θανάτου που σου μένει μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Έχοντας χάσει το γονιό σου σε μια τόσο νεαρή ηλικία, δεν είναι φυσιολογικό να σκέφτεσαι ότι μπορεί και εγώ να πεθάνω νωρίς, να φύγω νωρίς και να φοβάσαι ότι και εσύ θα βιώσεις αυτή την απώλεια και αν μη τι άλλο να σκέφτεσαι μα γιατί εγώ να αγωνίζομαι και να προσπαθώ και να χτίσω τη ζωή μου όταν μπορεί να καταρριφθεί με τόσο τραγικό τρόπο όπως είχε καταρριφθεί του γονιού μου. Ενώ πάντα το θέμα της εργασίας ή ακόμη και της συντροφικότητας και εκ των υστέρων το γάμο, κατάλαβα ότι αυτά εννοείς. Κυρίως όμως με απασχολεί το θέμα της απώλειας ενός γονιού και πώς ανταποκρινόμαστε με ένα υγιή τρόπο που να μην στέκεται εμπόδιο στην πνευματική μας ισορροπία και δύναμη. Ο υγιής τρόπος, αγάπη μου, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία, πρέπει να ζητήσεις βοήθεια από ένα ψυχολόγο, όπως όλοι όσοι βιώνουν απώλεια πρέπει να κάνουν ψυχοθεραπεία. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν οργανώσεις βοήθειας προς τους καρκινοπαθείς και τους οικείους τους. Στην Κύπρο γνωρίζω σίγουρα πως υπάρχουν ψυχολόγοι και στον Μπασικάφ και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο αλλά και σε άλλους παρεμφερειακούς συνδέσμους που τους εργοδοτούν οι σύνδεσμοι και δίνουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους και στους ασθενείς και στους οικείους τους. Και υπάρχουν πολλοί ψυχολόγοι που είναι καταρτισμένοι ειδικά σε αυτό το θέμα. Στο πώς να συμπαραστέκονται σε ασθενείς οι οποίοι βιώνουν καρκίνο και στους οικείους τους και πώς να βοηθούν στην απώλεια. Δεν είναι κακό πράγμα να ζητάμε βοήθεια και θεωρώ ότι σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν στον καθένα μας, εντάξει, είναι αναγκαίο να κάνουμε μια... Να το επιδιώξουμε και να το βρούμε με την έννοια του ότι μπορεί να μην μας πει κάποιος θες να πας σε ψυχολόγο, να ψάξουμε να δούμε πού υπάρχουν και είναι και δωρεάν είπαμε αυτές οι υπηρεσίες για αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν ψυχολόγοι που είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά τα πράγματα για να μας βοηθήσουν. Ελπίζω να ανταποκριθείτε στο μήνυμά μου, να συνεχίζετε να μας φωτίζετε με τις γνώσεις σας και το λόγο σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων με μεγάλη εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω από μένα, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι δεν μπορώ να κάνω ψυχοθεραπεία από το YouTube ή από ένα mail ή από ένα μήνυμα, θέλω να σου πω την άποψή μου για ανθρώπους σαν και σένα. Και όταν λέω ανθρώπους σαν και σένα, εννοώ ανθρώπους που έχουν το θάρρος να δουν την αλήθεια τους κατάματα και να παραδεχθούν ότι δεν είμαι σίγουρος για το πώς να διαχειριστώ τα συναισθήματα μου, δεν είμαι σίγουρος για το πώς να διαχειριστώ τη ζωή μου από εδώ και μπρος. Αυτό το πολύ άσχημο γεγονός που όντως έχει συμβεί με έχει επηρεάσει αρνητικά και δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μεγάλη δύναμη να παραδεχόμαστε την άγνοια μας, γιατί όλοι έχουμε άγνοια σε πολλά πράγματα, να μιλάμε ανοιχτά για αυτό που μας ταλαιπωρεί και μας προβληματίζει και να ζητάμε βοήθεια. Δεν σε φοβάμαι, κορίτσι μου. Από τη στιγμή που ζητάς βοήθεια, από τη στιγμή που μπήκες στη διαδικασία να στείλεις αυτό το mail και από τη στιγμή που μπήκες στη διαδικασία και να παρακολουθείς τα βίντεο εδώ τα δικά μας και φαντάζομαι να διαβάζεις και βιβλία σχετικά και άλλα πράγματα, είμαι σίγουρη πως θα βρεις το δρόμο σου. Είναι challenging ο δρόμος σου. Είναι δύσκολος ο δρόμος σου. Δεν είναι εύκολος. Δεν είναι όλα τα παιδιά, τα νεαρά. Οι φίλοι μας είναι γύρω στα 20 νομίζω, δεν είσαι? Από τις φωτογραφίες σου που έχω δει. Δεν είναι όλα τα παιδιά στην ηλικία σου που έχουν τέτοια βιώματα. Είναι δύσκολο βίωμα αυτό, είναι άσχημο βίωμα αυτό.
Είναι τραυματικό βίωμα αυτό. Είναι άδικο κιόλας αυτό που συνέβη και στον πατέρα σου, που συνέβη και σε σένα, που συνέβη και στην οικογένεια σου. Δεν έχει ούτε και λογική. Έχω δει όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει πάντοτε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί χρειάζεται ο ψυχολόγος, θα γίνει για σένα ο άνθρωπος που θα σε κρατήσει από το χέρι, ή ψυχολόγος, και θα σε βοηθήσει να πενθήσεις αυτά που να πενθήσεις στο πένθος σου, να βγάλεις τον πόνο σου, να κλάψεις, να μιλήσεις, να βγάλεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον όλα σου τα αρνητικά και φοβιστικά συναισθήματα, την απελπισία σου ή οτιδήποτε άλλο σε βαραίνει, και θα είναι πλάι σου για να διαβείς αυτό το μονοπάτι της επούλωσης των τραυμάτων και της διεκπεραίωσης του πένθους. Δεν σε φοβάμαι. Μπορείς να τα καταφέρεις και μπορείς μελλοντικά να είσαι μία survivor, να είσαι μία επιζώσα, η οποία να είσαι φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που δέχθηκε στη ζωή του κακουχίες, που στάθηκε άδικος, αλλά που ανασκούμπωσε τα μανίκια, χρησιμοποίησε ό,τι εργαλεία υπήρχαν στην εποχή του διαθέσιμα και κέρδισε τη μάχη, ώστε να ζήσει τη ζωή με έναν τρόπο δημιουργικό, υγιή και θετικό, παρόλη την ατυχία του. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς. Και δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια. Δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Έχεις την αγάπη και τη δικιά μου, αλλά και πολλών άλλων φίλων που θα στα γράψουν και στα σχόλια, είμαι σίγουρη. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ.